Γιάννης Ντάης, που είναι εδώ απόψε μαζί μας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στην περιοχή της Καλλίπολης, στον Πειραιά. Μια περιοχή με έντονο καρπάθικο και ιδιαίτερα το λιπητικό στοιχείο, που ήταν και ένας από τους λόγους που συνετέλεσαν στο να αγαπήσει τον τόπο του, την όλη μου. Ο βασικότερος λόγος φυσικά ήταν το σπίτι και η οικογένειά του. Όντες και οι δύο του γονείς από την Όλυμπο της Καρπάθου φρόντισαν με τον τρόπο τους να ποτίσουν τόσο εκείνον όσο και τα δύο τα αδέρφια του με αγάπη για τον τόπο. Η ενασχόληση και η αγάπη του για τη φωτογραφία πέρα από τα βουνίδια θεωρεί πως οφείλεται εξ ολοκλήρου στον πατέρα του Κώστα, ο οποίος πάντοτε φρόντιζε να έχει ο Γιάννης από μικρό στα χέρια του για φωτογραφική μηχανή, προκειμένου να περάσει και σε εκείνον με τη σειρά του το μικρόβιο που του μετέδωσε και ο δικός του πατέρας και τα κατάφερε. Η αναμνήση από τον πατέρα του να γυρνάει κάθε βουνό και μέρος του κοριού μας με τις φωτογραφικές μηχανές του οδήγησε πολύ εύκολα τον Γιάννη στο ίδιο μονοπάτι. Η ενασχόλησή του κινείται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, γι' αυτό και οι φωτογραφίες που βγάζει μπορείτε τεχνικά για έναν επαγγελματία φωτογράφο να είναι αδιάφορες, αλλά για έναν συγχωριανό του εκείνες οι φωτογραφίες μπορούν να τον ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και να τον ξυπνήσουν αναμνήσεις που ενδεχομένως να είχε ξεχάσει κιόλας και συναισθήματα όπου ένας άνθρωπος εκτός ολίγου δεν μπορεί να αντιληφθεί αν δεν τις έχει βιώσει. Τα λόγια του Γιάννη Ντάη είναι ακριβώς αυτά. Να ταξιδέψουν πίσω τον χρόνο και να τον ξυπνήσουν αναμνήσεις που ενδεχομένως να έχει ξεχάσει κιόλας και συναισθήματα όπου ένας άνθρωπος εκτός ολίγου δεν μπορεί να αντιληφθεί αν δεν τις είχε βιώσει. Θα σταθώ στο Γιάννη τον Ντάη, γιατί είναι ένα παιδί που το γνωρίζουμε όλοι εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο από πάρα πολύ μικρό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν τόσο σκηνοδευτικά όταν ήρθε στα μαθήματα στην Αμφιάλη και πια τον άστραν να απορρέψουμε το φόντουσαν τα χέρια μας εδώ. Αλλά εντάξει, είχε πείσμα, πέρασαν τα χρόνια, έμαθα όχι μόνο να χορεύει, να παίζει και τα μουσικά μας όργανα, να τραγουδάει τους σκοπούς μας και γενικά όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε την αδελφότητα όποτε του ζητήθηκε. Είτε αυτό ήταν χορευτικό, είτε αυτό ήταν κάλαντα, είτε ήταν καμουζίλες, είτε να χορεύσει, είτε να τραγουδήσει, είτε να παίξει τα μουσικά μας όργανα, τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό δώρο προς εμάς, προς τον Γιάννη, γιατί η στήριξη του όλα αυτά στην αδελφότητα, αυτά τα χρόνια στην αδελφότητα, ήταν μεγάλη. Ποιος λοιπόν άλλος θα μπορούσε να σε στήριξει αυτό το πρώτο σου βήμα, Γιάννη μου, εκτός από την αδελφότητα που τόσο πολύ και εσύ στήριξες με τη δράση σου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μερικές στιγμές στη ζωή ενός άντρα που πέρα από τέλος πάντων την αγάπη και τη στήριξη της μάνας, αναζητεί την στήριξη και την επιβεβαίωση στα λόγια, έστω στο πνεύμα του πατέρα. Όσο ένας άνθρωπος που έχει χάσει και τους δύο γονείς μπορεί να σε καταλάβει αυτή τη στιγμή. Δεν θα σου πω το κλισέ, θα είναι περήφανος από εκεί ψηλά που σε βλέπει. Θα σου πω απλά ότι εδώ εμείς που δεν είμαστε αυτοί που